Φίλοι μου, γεια σας από τον Πηδηχτή ή ο Αντίχριστος Πηδηχτής σας χαιρετά. Κάνω αυτό το βιντεάκι από το τηλέφωνο, προσπαθώ να εξελιχθώ που λένε. Αυτό εδώ το Lenovo Transformer, το Movie Maker τα έχει ψηλοπαίξει, μου βγάζει κάτι ερωτηματικά σαν τζουτζούνια. Έχω και ένα MacBook μέσα, αλλά το MacBook είναι περίεργο αυτό το πρόγραμμά του με τις Apple, δεν μπορώ να το καταλάβω και βαριέμαι να τα κόβω, να τα ράβω. Τέλος πάντων, εδώ με το τηλέφωνο, αυτό είναι το τσουτσούνι του Note, έχει τσουτσούνι το τηλέφωνο, είναι αρσενικό. Αυτό εδώ δεν έχει τσουτσούνι, πρέπει να είναι θηλυκό, αυτό έχει, το βλέπετε, το πιάνω. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι όλη αυτή η βλακεία που έγινε τον τελευταίο χρόνο. Και εδώ γίνανε, εδώ τόσο βλακείες δεν γίνανε στη Μόσχα και αυτός τα έκανε ό,τι έκανε γιατί θέλει να γίνει Πούτιν στη θέση του Πούτιν πιο πολύ. Και ο Πούτιν είπε ας κάνουν οι νομάρχες ό,τι θέλουν και οι δήμαρχοι, οπότε έκανε αυτός ό,τι θέλει και καλά και τα έκανε αυτά. Εδώ όμως στην Ελλάδα έγιναν τρελά πράγματα, δηλαδή... Γιατί είναι αυτιστικός και ο αυτιστικός κολλάει. Αυτού μου κολλάει το μυαλό του εκεί, λέει. Θα γίνει αυτό. Δεν θυμάστε όταν ήταν υπουργός που λέει θα διώξω τόσους, να διώξει όσο πιο πολλούς. Δηλαδή το πρόβλημα είναι υπεράριθμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Κολλάει σε κάτι. Ένας παρόμοιος ήταν και ο Χίτλερ το 1933. Είχε κόλλημα με τους Εβραίους. Τους εξόντωνε. Ένας, το ίδιο ανώμαλος είναι, δεν πήγε καλύτερος αυτός, απλώς αυτός δεν έχει τέτοια εξουσία. Γιατί αν αυτός είχε τέτοια εξουσία δεν θα εκτελούσε όσους δεν δεχότανε να κάνουν ό,τι θέλει. Δεν θα φτιάνε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Λέει δεν θα μπαίνουν εκεί, δεν θα κάνουν αυτό. Τι διαφορά έχει, ότι δεν έχει βάλει στους αρνητές ένα κίτρινο αστέρι. Έχουν γίνει καταγγελίες σε όλα τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, να δούμε γιατί θα βγουν οι αποφάσεις. Και τώρα και θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Γιατί όλα αυτά που κάνει είναι τρελά, δεν είναι λογικά καθόλου, είναι μια βλακεία ενός αυτιστικού. Βάλατε πρωθυπουργό έναν αυτιστικό, γιατί για να φύγει ο Τσίπρας. Θέλετε να φύγει ο Τσίπρας και προκειμένου, ναι, πολύ σωστό και εμένα, ο Τσίπρας ήταν γελίος, ο Φίλης όλοι ήταν για κλάματα. Αλλά αυτός που αλλά δεν ήταν παιδεραστές ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, θα μου πείτε τυχαίο ο Γεωργιάδης. Τυχαίο και ο Λιγνάδης με το Λιγνάδη φωτογραφία μαζί αυτό και δεν παρετείται. Δεν εντάξει, να μην αυτοκτονεί, θα παρετηθεί τουλάχιστον. Λέει δεν τον ήξερα και βγάζουν όλα τα ίντερνετ φωτογραφίες μέχρι και εδώ του κάνανε. Και στην αρχή πήγαν να το καλύψουν. Κοιτάξτε, λέει αυτά τα μάτια, κοιτάξτε είναι αθώος. Και μετά όταν έγινε ο χαμός, ο Τσίπρας τουλάχιστον δεν είχε τέτοιους, ναι ήταν ηλίθιοι, οι ψευτοκομμουνιστές και καλά, κουραδομαγιά, αλλά δεν ήτανε τόσο. Και τώρα τι γίνεται, ότι την αγανάκτηση του λαού πάνε να την εκμεταλλευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φώτης του Κλεωμένη. Εγώ καταρχήν σε όλα συμφωνώ με τον Κλεωμένη, με όλα αυτά που γίνονται δεν θα πω τη λέξη τι, γιατί πάλι θα κατεβάσουν το βίντεο, ζούμε ένα φασισμό. Αυτό είναι. Διαβάστε του Orwell το 1984 τι ζούμε. Δεν μπορώ να πεις την άποψή σου, να είσαι εναντίον. Τέλος πάντων γίνανε οι διαδηλώσεις. Μπράβο, πολύ καλά, ναι. Ο κόσμος να πει ότι δεν θέλει πια αυτό. Έχει κουραστεί. Αλλά εδώ βλέπουμε το Φώτη με τους σταυρούς. Συγγνώμη, δεν βγήκανε όλοι οι πιστοί χριστιανοί. Βγήκαν οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους σαν άνθρωποι και κουραστήκαν από τις βλακείες και τις γελιότητες. Το εκμεταλλεύτηκαν, τη συγκέντρωση αυτή την εκμεταλλεύτηκαν. Δηλαδή άρθω κι εγώ με την Πέρτα, ο σατανάς είναι κατά. Τι σχέση έχει τώρα ο Σταυρός με αυτό. Βγήκαν οι άνθρωποι να διαδηλώσουν κατά της βλακείας του Κούλη. Δεν βγήκαν να διαδηλώσουν υπέρ του Χριστού, ούτε είναι τίποτα... Αντίχριστοι αυτοί που τα κάνουν αυτά. Είναι ηλίθιοι. Δεν είναι αντίχριστος. Ο Κούλης είναι αυτιστικός. Έχει το Άσπεργκερ, το σύνδρομο Άσπεργκερ έχει. Το βλέπετε. Δεν πάει καλά. Έχει τα τίκ του έτσι. Δεν τον κάνεις αυτό ο πρωθυπουργό ρε παιδιά. Δεν το καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, ελπίζω να καταστραφεί όπως καταστράφηκε η οικογένεια Παπανδρέου.
μετά από αυτό, να καταστραφεί και η οικογένεια Μητσοτάκη, να φύγει. Τώρα, άμα βρω κάποιο κόμμα, θα κατέβω κι εγώ για το χαβαλέ με τη Μέρτα, με τα κερατάκια. Μια χαβαλέ, ακόμα Ελλάδα δεν έρχομαι, γιατί χάλια την άρχομαι να βλέπω αυτές τις βλακίες, μη βγεις, μη κάνεις, μη δείξεις. Και έχει και ζέστη, και εδώ είχε ζέστη, 33 βαθμούς μας ξέσκησε. Ευτυχώς από Δευτέρα, γι' αυτό έχω χαρεί, θα πέσει στους 22-23. Είμαι πολύ χαρούμενος. Τι να σας πω ρε παιδιά, αυτό του πάνε πάρε κάποια μέτρα και αυτός ξεσκίστηκε, είδατε, γιατί είναι αυτιστικός. Ένας αυτιστικός βλέπει εχθρούς, βλέπει περίεργα, βλέπει ανώμαλα, βρήκε και τον άλλο τον Τζιόδρα, τι για γέλια είναι αυτός. Τώρα έφαγε λεφτά, δεν έφαγε λεφτά, γιατί το έκανε, γιατί δεν το έκανε. Ευτυχώς βγήκε ο κόσμος, γίνονται οι καταγγελίες και θα τελειώσει αυτό, γιατί δεν μπορεί να διαρκέσει πάρα πολύ. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει μαζί του πια, το βλέπετε. Το κακό είναι αυτό, ότι μπήκανε αυτά τα στοιχεία μέσα, ο Φώτης με το Σταυρό, σου λέει κοιτάξτε ποιοι είναι, είναι ακραία στοιχεία, ενώ είχε γεμάτη Θεσσαλονίκη ήταν, γεμάτη Αθήνα ήταν, δεν χώραγε να περάσεις, και τραβάγανε και καλά από το πλάι, τραβάγανε στην αρχή. Δείτε φωτογραφίες που είναι όλοι πανεπιστημίου γεμάτοι. Ούτε ο Παπανδρέου να μίλαγε ο Ανδρέας. Βγήκε ο κόσμος, αγανάχτησε, βαρέθηκε ο κόσμος. Πήγαν να το καλύψουν, αλλά δεν καλύπτεται. Δεν καλύπτεται πια. Αυτό τι να σας πω, εγώ συμφωνώ σε όλα με τον Κλεωμένη πάντως. Δεν με νοιάζει αν είναι με τον Χριστό, αν είναι με τον Θεό. Η γνώμη μας συμπίπτει. Λογικό, γνώμη δύο ανθρώπων να συμπίπτουν όλα όσα λέει. Για να μου κατεβάσουν το βίντεο, δείτε το δικό του τι λέει για όλο αυτό, όλη αυτή τη γελιότητα. Και εγώ σας τα είχα πει, μου κατεβάζανε τα βίντεο επειδή τα έλεγα, τότε φοβόσασταν, τώρα το καταλάβατε και δεν φοβάστε. Πολύ καλό αυτό. Να δούμε τι συνέχεια θα γίνει. Το σωστότερο θα ήταν μετά, όταν τελειώσουν όλα αυτά, ένα ειδικό δικαστήριο. Χαρδαλιάς, Άδωνης, ο Κούλης, και να καταδικαστούν για όλα όσα κάνανε. 10-15 χρόνια φυλακή, ισόβια, που τα ισόβια είναι 16, όχι λιτζάρισμα και τέτοια που λέει εκτελέσεις, δημοκρατικότατα. Ένα ειδικό δικαστήριο, έλα εδώ γιατί το έκανες αυτό, και να μας πούνε, να απολογηθούν όλοι. Και να φάνε 10, 12, 15 χρόνια φυλακή ο καθένας όσα έκανε, γιατί κατέστρεψε την οικονομία, γιατί έκανες αυτές τις βλακίες. Είναι απλά όλα, δεν χρειάζεται αυτά που λέτε, τα τάνκς, πραξικοπήματα, λένε κάποιοι τέτοια, αφού τον ψηφίσατε, εσείς τον φέρατε. Βέβαια ναι, αν πάει να κάνει νοθεία στις εκλογές, εκεί πέρα δεν έχει, αν πάει, αν τολμήσει. Αλλά εδώ δεν έκανε ο Τσίπρας τότε νοθεία. Θα κάνει αυτός. Αν δούμε, αυτά είχα να σας πω. Ζούμε μια περίεργη εποχή, της βλακείας η εποχή, της ηλιθιότητας. Ανάξει η πολιτική. Αυτή είναι η διαφορά με το Αζερβαϊτζάν, ότι το Αζερβαϊτζάν, ενώ είναι ένας όχι πολύ έξυπνος λαός, έχουνε, η ελίτ τους είναι οι έξυπνοι και διοικούνε. Εμάς αυτοί που διοικούν είναι οι ηλίθιοι. Αυτή είναι η διαφορά. Και με την Τουρκία το ίδιο. Η Τουρκία έχει 80 εκατομμύρια ζώα και 306. Τώρα δεν έχει, ο Ερντογάν δεν είναι. Αλλά με τους κεμαλιστές πάντα ήταν οι έξυπνοι μπροστά. Και γι' αυτό η Τουρκία επιζούσε. Εμείς έχουμε τους ηλίθιους, βάζουμε ό,τι τελευταίο. Τέλος πάντων, αυτό για να σκεφτείτε. Πιστεύω θα τελειώσουν όλα, γιατί θα βγουν οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και θα είναι χαστούκι και δεν θα μπορέσει να τη στηρίσει, και όλα αυτά που λέει για απομόνωση τέτοια, θα σας κλείσω, αυτός θα κλειστεί, αυτός δεν θα κλειστεί. Δεν είναι για να γελάς, γιατί μου θυμίζει αυτό την εποχή του Χίτλερ που έβαζε κίτρινα αστέρια, μετά τους έβαλε σε γκέτο, το ίδιο θα έκανε και αυτός. Βλέπετε πόσο επικίνδυνος είναι ένας ανάπηρος, πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ένας αυτιστικός όταν του δώσετε εξουσία. Αυτό είναι το μήνυμα. Ποτέ πια. Ναι,
Τους αγαπάμε, τους εκτιμάμε, τους αναπήρους και τους αυτιστικούς, αλλά δεν μπορούν να διοικούν. Γιατί είδατε το 1933 τι έγινε, το είδατε. Ένας έτσι αυτιστικός, με μανίες καταδιώξεις, μορφινομανής, αιματοκύλησε τον κόσμο. Και τώρα ένας ηλίθιος αυτιστικός με Άσπεργκερ είναι και κάνει βλακίες. Και ένα άλλο πρόβλημα, δεν υπάρχει διπολική εξουσία στην Ελλάδα. Να υπήρχε μια γερουσία, κάτι που να μπορεί αυτό να μην το υπογράψει ότι πει ο αυτιστικός. Όπως έχει η Αμερική, έχει τη γερουσία, πώς το λένε αυτό, είναι τριπολικό στην Αμερική το σύστημα. Υπογράφει η γερουσία, υπογράφουν αυτοί, ό,τι πει ο πρόεδρος και δεν πέρναγε. Γι' αυτό και ο Τραμπ δεν μπορούσε, από τη μία θετικό, από την άλλη αρνητικό, να κάνει ό,τι θέλει. Ήθελε να κάνει και δεν μπορούσε. Ενώ στην Ελλάδα είναι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Πάει ο Κούλης, δίνει μια εντολή και το κάνει. Αν υπήρχε όμως και ένας άλλος πόλος εξουσίας, δεν θα μπορούσε, γιατί θα έπρεπε και αυτοί να συμφωνήσουν. Αυτά έχει να σας πει ο Πηδηχτής. Σας αφήνω τώρα. Γεια σας από τον Πηδηχτή. Γεια σας από τον Σατανά. Και ο Σατανάς είναι εναντίον του Κούλη, όπως και ο Χριστός. Γι' αυτό θα καταποντιστεί. Γεια σας από τον Πηδηχτή.